Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών προσέφυγε κατά της Google, την οποία κατηγορεί για μονοπωλιακές πρακτικές στην αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης. Μαζί με 8 πολιτείες, μεταξύ των οποίων και αυτές της Καλιφόρνιας και της Νέας Υόρκης, ζητείται από τα δικαστήρια να καταδικάσουν την Καλιφορνέζικη εταιρεία για παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού, να της επιβάλλουν να πληρώσει αποζημιώσεις και να την διατάξουν να σταματήσει την δραστηριότητά της που σχετίζεται με την πώληση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο. Οι ζημίες είναι εμφανείς. Οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων κερδίζουν λιγότερα και οι διαφημιστές δαπανούν περισσότερα, σημειώνεται στην προσφυγή. Η Google βρίσκεται αντιμέτωπη και με άλλες δικαστικές διώξεις που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού και έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταβάλει υψηλά πρόστιμα.